Καλημέρα, σας. Καλημέρα. Τι κάνετε, καλημέρα. Nice to meet you. Λοιπόν, you have to interview later with Mr. Stelios Nikas about the Erasmus project and the role of coordinator of the Polish team. And then the main coordinator, Estonia, and all the other teams have to say something. Because we will have tried after school, yes, of course, to support our program. And support our school every day. It's a young one, and may support innovative ideas of our school. And we feel lucky that we have two. Persons that are okay. This is Mariana Risa. And Mr. Edmundo, the coordinator of the Portugal team. Portugal. Mr. Fernando. Mrs. Anna. Mr. Cesar. Portuguese team. Ευρωπαίους δασκάλους από το πρόγραμμα το οποίο εκπονούμε συνεργατικά, το European Digital Classroom. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο, όλη παρέα, μια που είναι και αρκετά μεγάλος και μπορεί να μας χωρέσει, για να υποδεχτούμε έτσι θερμά, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε να το κάνουμε, τους φίλους μας, οι οποίοι ταξίδεψαν από μακριά για να έρθουν ως επισκέπτες, στο μικρό, θα έλεγα, δημοτικό σχολείο, γιατί φανταστείτε, κάθε ένας από αυτούς βρίσκεται, εργάζεται σε σχολείο με πάνω από 200 μαθητές. Έτσι λοιπόν, από τη μια είναι μεγάλο το βάρος ένα μικρό σχολείο μόλις 100 μαθητών να φιλοξενεί ένα τόσο μεγάλο πρόγραμμα. Από την άλλη όμως είμαστε και πολύ περήφανοι να το υποστηρίξουμε. Και ευχαριστώ λοιπόν όλους και τους γονείς και την τοπική κοινότητα που βρίσκεται κοντά μας. Ευχαριστώ την κυρία Βότη, Έφη Βότη, που μας έκανε την τιμή να είναι εδώ. Είναι σχολική συντονίστρια των νοικιαγωγών στο Τρίτο Πεκιάς, διορθώσαμε να τα γράφω. Και τον κύριο Αμανατίδη Νίκο, ο οποίος είναι επίσης σχολικός συντονιστής και αποτελεί στήριγμα ηθικό για το σχολείο και βασική πηγή ενθάρρυνσης για μένα και για όλες τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Η Αναστασία, δύο κουβεντούλες, όχι όλα όσα είπα, και έχουμε να πούμε στους φίλους μας. Far away from foreign countries, and we feel very happy to have you here for all the week and to share all the things we're going to do together. And we thank the local authorities also for their support and all the parents and the students who have helped us. Μοιραστώ μαζί τους τις εκπαιδευτικές τους εμπειρίες και να προσπαθήσω να κάνω ένα μικρό βήμα βελτίωσης, γιατί πραγματικά αξίζει και θέλω να σας πω ένα θερμό ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία και τη δυνατότητα που μου δώσατε μέσα από όλες αυτές τις συζητήσεις αυτό το διάστημα που συνεργαζόμαστε. Thank you from our heart, each one of you for the cooperation you have with the principal. And the third benefit of the Erasmus program is that for us teachers, we can become better in our work. And we have a lot of, maybe it's difficult because we have a lot of projects and activities, but at the end of the day, it is working. It is working.
μέσα στο δάσο, τους αρέσει να ζουν σαν ερημίτες. Αγαπούν πάρα πολύ το ίντερνετ και τη σάουνα και είναι η χώρα από όπου ξεκίνησε το Skype. Winter in Estonia lasts for 9 months. Residents used to build their houses into the forest. They love the internet and steam baths. And it's where Skype comes from. Τρώνε κρεατόσουπα, τρώνε λουκάνικα αίματος, αυτά τα μαύρα που βλέπετε εκεί πέρα, τρώνε πάρα πολύ χοιρινό, πολλές πατάτες και χλωμό. Τρώνε μικρή όμως η πόλη τη Λίγουλα και ήταν η δεύτερη φορά για τον κόσμο του Μεσλατέως που επισκέπτεται τη Λίγουλα και φιλοξενείται εκεί πέρα. Καθώς είμαστε γνωστοί από προηγούμενο Εράσμους που δουλέψαμε μαζί. Το μουσικό σχολείο ήταν η προηγούμενη εικόνα. The music school. Και εδώ εικόνες από την πόλη. And pictures from the town. Αυτό είναι το πολιτιστικό κέντρο. The cultural center. Και επισκεφτήκαμε το σχολείο τους, το Λίχουλα School. Αυτό είναι το σχολείο της ιστορίας με το οποίο συνεργαζόμαστε. This is the school of Λίχουλα, Λίχουλα School. Φωτογραφίες μέσα από το χώρο του σχολείου. Pictures from inside the school. Εδώ είναι μαθητές που φιλοξένησαν τα παιδιά μας μαζί με δικούς μας μαθητές, τη Στέλλα. The students who offered hospitality to our students. Και εδώ είναι οι γονείς, οι οικογένειες των μαθητών που φιλοξένησαν τον Στέφανο και τον Άγγελο. And families who offered hospitality to two students of our school. Και ο κύριος Γιάνναρ, ο οποίος ήταν συνάδελφος από το σχολείο. Mr. Γιάνναρ, a colleague from the school. Εδώ είναι όλη η ομάδα των εκπαιδευτικών, κάποιοι από αυτούς είναι και εδώ πέρα σήμερα. This is all the team of Estonia. We also visited more beautiful places. Όπως η Μάτσαλου, όπου εκεί πέρα υπάρχει ένα εθνικό κέντρο μεταναστευτικών ιών. Μάτσαλου is a center for migrant birds. Χάψαλου, μια πολύ όμορφη πόλη, Λουτρόπολη για το καλοκαίρι. Χάψαλου, near the sea, for the summer. Και το Πάρνο, που αποτελεί μια από τις πιο μικρές παραλίες περιοχής. And Πάρνο, one. One of the most famous beaches during summer. Την τελευταία μέρα ξαναγηθήκαμε στο Χριστουγεννιάτικο Ταλίν. Ήμασταν πολύ τυχεροί γιατί εκείνη τη μέρα ξεκινούσε η Χριστουγεννιάτικη αγορά. Άρχισε να λειτουργεί η Χριστουγεννιάτικη αγορά, που θεωρείται η καλύτερη Χριστουγεννιάτικη αγορά της Ευρώπης. We were very lucky because that day opened the Christmas market and it is considered one of the best Christmas markets in Europe, so we were very happy to visit it. Αλήθεια, περάσαμε υπέροχα στην Αστονία. Καλώς ήρθατε. Welcome. Στέρι του Λεμάς. We had a great time in Estonia. Thank you very much. Thank you, the Estonian team, please. This was the map of Poland. This is the map of Poland.
the flag, sorry, and the map. It is a country located in Central Europe. Poland's capital and largest metropolis is Warsaw. The country has 16 UNESCO World Heritage Sites, 15 of which are cultural. Zloty is the currency of Poland, and it means gold. Copernicus, Pope John Paul II, Frederick Chopin, Roman Polanski and Kieslowski are famous Polish. Finnish people dance Polonaise and Mazurka. Polish people eat soups, borscht and zurek, and sausages, and drink vodka. It means water in their language. We traveled to Poland, to beautiful Poland, in May 2019. We were offered hospitality in the picturesque town of Piekozów. This is the Greek team with the families who offered hospitality to our students. This is the cathedral of the town. The Cathedral of St. Mary. We traveled the school. I can't dare say the name, sorry. This is the Greek team with the students and the teachers. Δεν έχει να κάνει με θέματα διακόσμησης, αλλά έχει να κάνει με θέματα κυρίως αξιών. Όταν ζούμε στην Ευρώπη και είμαστε γείτονες με όλους αυτούς τους λαούς, εννοείται ότι δύο πράγματα πρέπει να τηρούμε, δύο πράγματα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Το ένα είναι να τους γνωρίσουμε. Και αυτό αποτελεί ουσιαστικά μια προσπάθεια, ένα βήμα γνωριμίας. Και το δεύτερο είναι να τους σεβαστούμε. Ό,τι κι αν μας φαίνεται παράξενο, ό,τι κι αν μας ξενίζει, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να χαίρει σεβασμού. Επίσης, σκεφτήκαμε το Κιέτζε, το οποίο βρίσκεται στα βουνά του Σταυρού. The Holy Cross Mountains. We also visited Kielce, a city which is located in the middle of the Holy Cross Mountains. The pictures are from the center of the town Kielce.
During the next days, although it was raining a lot, we visited many beautiful places. Castles and museums. The Greek team. The salt mine in Bohnia. We descended in 200 meters down the ground. This is the Centrum Nauti Leonardo da Vinci, a multi center. Καθημερινά πάρα πολλοί μαθητές από την Πολωνία και από άλλες χώρες επισκέπτονται το συγκεκριμένο χώρο και κάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα 230 μέτρα κάτω από τη γη με βαγονέτα, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το πώς κάποτε οι αλατορίχοι κάναν την εξόρυξη από τους βράχους και πώς ζούσαν ατέλειωτες ώρες εκεί. Πώς το ανθρώπινο μυαλό κατασκεύασε έργα και κατέβασε άλογα σε αυτά τα μέτρα κάτω από τη γη. Πραγματικά συγκλονιστική εμπειρία, όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Και αυτό που θέλω να πω για ακόμη μια φορά, είναι αυτό αποτελεί μια ακόμη απόδειξη για την ανεκτήμητη αξία των προγραμμάτων Erasmus+. Μία από τις μέρες επισκεφτήκαμε την επίσης προκαιρή Κρακοβία. One of the days we visited rainy Krakow, the hill of Babel, the historic old town. All the students and all the partners are in this picture, and we were very happy to visit Poland. Many technological innovative ideas in the school, and we are looking forward to get to know them. Ο κύριος Εγμούντο είναι ο συντονιστής του προγράμματος της Πορτογαλίας.
party and we hope you enjoy the week. Thank you very much. Ελληνικά και μετά αγγλικά θα παίξω δύο έργα τα οποία έχω, είναι δικές μου διασκευές, ας το πούμε. Έχω δανειστεί μουσικό υλικό από την Θρακική παράδοση και το έχω επεξεργαστεί για κλασική κιθάρα. Αυτή η προσπάθεια που κάνω σαν τέλος πάντων πέρα από το εκπαιδευτικό σαν καλλιτέχνης είναι μια, ας το πούμε, μια μικρή συμβολή στη διάχυση της ελληνικής μουσικής μέσω ενός διεθνούς οργάνου, μέσω ενός οργάνου το οποίο δεν είναι ελληνικό, μέσω της κιθάρας. Οπότε το πρώτο κομμάτι λέγεται «Φαντασία σε ένα θέμα της Θράκης», «Φαντασία on a Thracian folk song», και είναι το γνωστό μας, η μελωδία είναι από το γνωστό μας παραδοσιακό τραγούδι «Δώστα λιανοχορταρούδια». Το δεύτερο είναι και αυτό στο ίδιο πνεύμα, μια δικιά μου διασκευή πάνω σε ένα θέμα από τον χορό Μαντιλάτο. Εντάξει, θρακιώτικος χορός. Φασίλια, παίρ' τα κουλή.
Μια φούντος και μια φλόγα έχω μέσα στην καρδιά. Λες η μαγιά μου της πιάνει φράγκο χριγιάννη γλυκά. Λες η μαγιά μου της πιάνει φράγκο χριγιάννη γλυκά. Yeah.
των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Καταρχήν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πραγματικά συγκινήθηκα με αυτή την ωραία γιορτούλα που είδαμε σήμερα. Είναι εξαιρετικά τα παιδιά, είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι. Πιστεύω ότι οι εμπειρίες που θα ζήσουν και έχουν ζήσει θα τους μείνουν για πάντα ξέχαστες. Χαρά μας και με αισιοδοξία να γίνονται όλο τέτοιες δράσεις, να μεταδίδονται οι γνώσεις, να μεταδίδονται οι ιδέες, να ξυπνάνε αισιόδοξα μηνύματα στους μαθητές για το μέλλον τους. Πραγματικά απίστευτοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε γεροί, παιδιά. Thank you very much. I will start at English as well for the teachers that they just arrived to Greece. I hope you enjoyed the all the exhibition and the students. These actions are so wonderful to carry on through the years with the students. New ideas, new experiences arise, and so these actions and these tasks are great to be held in many European countries. Hope that will continue. Thankful for being here. You're welcome. Please enjoy your stay. Thank you very much. Enjoy. Για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και η παρουσία σας εδώ μου δείχνει και εκτίμηση και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκ μέρους όλων των συναδέλφων του σχολείου ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πραγματικά. Και σε σένα πάντα να κάνεις τα κουζίνα. Πραγματικά που θα πω την ειρήνα. Ελληνικό χωριό από κατοίκους των χωριών των Φαράσων. Δηλαδή, είναι village of refugees from the place of Pharasos, Καπαδοκία, from Minor Asia. Ήρθαμε μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1924. Από τους πρόσφυγες. This is one of the first houses which was given from the government. Εκείνα είναι για να ζυμώνανε το ψωμί οι πινακωτές. Πινακωτοί, they used to make the bread. Το ζυμάρι. The bread. Το ζυμάρι. Έτσι. The dough first. Ναι. Λοιπόν, εδώ ήταν το τραπέζι που καθότανε και τρώγανε στην κουζίνα. The table και where they used to sit and eat, have lunch. Ναι. Εκεί προστατεύανε τα φαγητά τους στο φανάρι αυτό. They kept their food inside there so as not to go insects. Τα προστατεύανε από τα μύγες, από τις μύγες. Protect their food from flies, insects.